Νάτο το γκολ, νάτο το γκολ για το Ζαρό. Νάτο το γκολ για το Ζαρό, το 0-1. Ο Ξεκαρδάξ το δεύτερο γκολ, 0-2. Το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ξεκαρδάκης έβαλε το γκολ, το χαρίζει εκεί στο φιλαράκι του. Εδώ στα φιλαράκια, στο κύριο Πατζαρίδη. Μόλις η έναρξη του αγώνα, Γιούχτας 2010, Ζαρός στο γήπεδο Αγίων Παρασιών, με διαιτητή τον κύριο Σκρεπετό. Βοηθούς τον κύριο Παπαδοσπυριδάκη από την εδώ πλευρά τη δική μας. Κύριο Κυριακόπουλο από την απέναντι πλευρά. Με τις αντεπίθεση για το Ζαρό, ψάχνει το σούτ ο παιχταράς του Ζαρού, συνεχίζεται η επίθεση. Μπάλα κόρνερ, έφυγε ο γιατρός, σημαίνει ότι το παιδί μπήκε κιόλας μέσα. Εδώ το νούμερο 5, να το παιδί, ο τραυματίας του Ζαρού. Πάει για το να πάρει θέση για την εκτέλεση του κόρνερ. Οπότε όλα καλά, δεν είχαμε απώλεια. Το σούτ δυνατό, καλή στιγμή, πρώτη στον αγώνα για το Ζαρό στο 19ο λεπτό. Στο 19 ένα σούτ λοιπόν για το Ζαρό. Συνεχίζει την επίθεση. Πήρε και το πλάγιο. Το σούτ δυνατό. Καλή στιγμή, πρώτη στον αγώνα για το Ζαρό στο 19ο λεπτό. Στο 19 ένα σούτ λοιπόν για το Ζαρό. Πολύ καλή φάση, παράλληλα κύλησε η μπάλα λίγο έξω από το στόχο. Εδώ ο ποδοσφαιριστής που έκανε το σουτ. Αντεπίθεση τώρα για το Γιούχτα.
καλά το πήγε μέχρι Τσέγκ στην μπάλα πολύ. 30 λεπτό, ένα κόρνερ για το Ζαρό. Ο αρχηγός θα το εκτελέσει. Καλή εκτέλεση, κεφαλιά. Προσπάθησε ο παιχταράς να σπρώξει την μπάλα μέσα, δεν τα κατάφερε. Τρίτη καλή συνεχόμενη φάση για τον Ζαρό. Να διατρανώσουμε την αλληλεγγύη μου στις 5 ομάδες που δεν έχουν ενταχθεί στο Μητρό. Την αιτία που αναβάλλονται έχει σηκωθεί η σημαία από ό,τι βλέπω με το δεξί μου μάτι. Εδώ από τον κύριο Παπαδοσπυριδάκη, επομένως δεν έχει συνέχεια φάση. Στις ομάδες λοιπόν που δεν αγωνίζονται, μεταξύ των οποίων στις Α2 ο Κουνάβη και ο Πίγασος, όπως και του ΟΦΑ, μάτσα του Καλοχωρίου. Τη Στερήσου και τον Νέο Ηροδότου, αυτές είναι 5 ομάδες που έχουν τα προβλήματα και αυτοί και οι ποδοσφαιριστές, και έχουν και τα προβλήματα οι υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες των οποίων οι αγώνες αναβάλλονται μέχρι να βρεθεί λύση, και ελπίζουμε να βρεθεί σύντομα, διότι είναι κρίμα και άδικο να διώχνουμε κόσμο από το τοπικό ποδόσφαιρο. Τώρα εκτελέστηκε σε καλή θέση, offside όμως. Ο Νοθιάς δημιούργησε όμορφο σχήμα στον ουρανό, μια και δεν έχει αγώνα, ας το απολαύσουμε γύρω γύρω αυτό το σκηνικό. Μια ψυχρούλα βγάζει ο Νοθιάς τώρα. Εκεί έχουμε λήψεις, αναβάλλονται αγώνες γιατί δεν υπάρχουν διαιτητές. Επομένως πρέπει να σεβαστούμε και τα παιδιά που... Να το γκολ για το Ζαρό. Το 0-1. Το 0-1 εδώ είναι ο παιχταράς. Σκόρερ. Το 0-1. Στο 39 ήρθε το γκολ για το Ζαρό. Σαφώς συνεχίζει να πατά καλύτερα ο Ζαρός στον αγωνιστικό χώρο. Μετά το 0-1. Μια αντεπίθεση τώρα για το Γιούχτα. Πήρε το κόρνερ. 43 λεπτό. Το κόρνερ για το Γιούχτα, που είναι πίσω στο σκορ 0-1. Εκεί δύσκολη στιγμή, πρώτη, και αν ακούγεται παράξενο, πρώτη φάση επικίνδυνη στο 43 για τους γηπεδούχους του Γιούχτα. Αντεπίθεση όμως, χρόνος για το Ζαρό που ξεχύνεται. 44 λεπτό. Ωραίος ο παιχταράς. Να το Ξεκαρδάξ. Ο Ξεκαρδάξ το δεύτερο γκολ, 0-2. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ξεκαρδάκης έβαλε τον γκολ, το χαρίζει εκεί στο φιλαράκι του, εδώ στα φιλαράκια, στο κύριο Πατζαρίδη που φωνές από τον τερματοφύλακα, αλλά το γκολ δεν γυρίζει πίσω. Το 0-2 λοιπόν για τους φιλοξενούμενους. Δεν θα αργήσει ο κύριος Σκρεπετός, πράγματι μας άκουσε, σφυρίζει τη λήξη του πρώτου μέρους. 0
2, όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου μέρους. 0-2 από το πρώτο, Γιούχτας 2010, Ζαρός. Να διορθώσουμε λίγο του σκόρερ, ο Λεμονάκης, ο ποδοσφαιριστής, το νούμερο 4 σημείωσε το 0-1 και ο Ξεκαρδάκης το νούμερο 2. Αυτή είναι η πραγματική σκόρερ και όχι ο Ξεκαρδάκης που τον έδωσα εγώ στα 2. Πιο καλά πατούσε η φιλοξενούμενη του Ζαρού. Να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Γιούχτας. Ένα σου το πρώτο στο δεύτερο μέρος. Offside υπόδειξη από τον κύριο Παπαδοσπυριδάκη, τον εδώ βοηθώ. Offside υπόδειξη από τον κύριο Παπαδοσπυριδάκη, τον εδώ βοηθώ. Αντεπίθεση για τον Γιούχτα, το σουτ, υπέροχο, πρώτο καλό σουτ στον αγώνα που έχω κρατήσει για τον Γιούχτα, μεγάλη φάση χαμένη για τον Γιούχτα να μειώσει. Στο 56 η φάση αυτή, οι φιλάθλοι γίνανε 5 τώρα, αν τις βλέπω καλά, 2, 4, 5 είναι όλοι και όλοι οι ηρωικοί φιλάθλοι που έπισαν τις ελιές. Ή αν δεν έχουν ελιές, σε τις δουλειές τους και θα να δουν τα παιδιά, να την πείσουν τα παιδιά των δύο ομάδων. Ξεκαρδάκης τώρα, Ξεκαρδάκης εκεί, Ξεκαρδάκης παραπεράσει τερματοφύλακα. Ζητά την μπάλα, τερματοφύλακα θέλει να κερδίσει μέτρα, να πάει πίσω στο τέρμα του. Είναι διορατικότατος ο τερματοφύλακας, αντέδρασε έξυπνα και στη ένα προηγούμενο κίνδυνο με τον Ξεκαρδάκη. Πήγε να κάνει το σουτ, δίστασε, καθώς ο τερματοφύλακας ήταν έξω από τα καρέ του. Μπουζαρού. Πέρασε η μπάλα εκεί, βρέθηκε ο Μοναχός, έκανε δύο φορές το σουτ. Ο παιχταράς. Λίγο έλειψε στο τσακ. Στο τσακ ο Ξεκαρδάκης να βάλει το δεύτερο γκολ του. Καλή στιγμή όπως εξελίχθηκε. Σουτ. Λίγο ψηλότερα το στόχο στο 67. Ξεκαρδάκης πήγε να κάνει ένα φανταζή γκολ εκεί. Καλή παλιά από δεξιά επίθεση του Ζαρού, σηκώθηκε η μπάλα, Ξεκαρδάκης, δοκάρι με τη μία το γυριστό σούτ από τον Ξεκαρδάκη, στο δοκάρι, μεγάλη φάση για το Ζαρό. Στο 75, τεράστια φάση χαμένη για τους φιλοξενούμενους και δοκάρι με τον Ξεκαρδάκη.
ψηλά η μπάλα, βλέπουν το Ξεκαρδάκης είναι τσακάλι. Εδώ δεν πρόλαβε για πόντους ελάχιστους να τσιμπήσει την μπάλα, να δημιουργήσει πρόβλημα στο Γιούχτα. Ξεκαρδάκης πέρασε και μπερδεύτηκε από το συμπέκτο σουτ. Απόκριση τερματοφύλακα, συνεχίζει ο Ξεκαρδάκης εκεί, δεν του βγήκε παλιά. Δυνατό παιδί, καλός χειριστής της μπάλας, δημιουργεί απανωτά προβλήματα στην εστία του Γιούχτα. Φωτιά στις αντεπιθέσεις ο Ζαρός. Κυρίως με τον Ξεκαρδάκη μπροστά. Έξυπνα έκλεψε ο μυντικός του Ζαρού. Και ανέβαια ο ρυθμός του αγώνα. Με τον Γιούχτα να βιάζεται, αλλά να μην κάνει ουσιαστικές ευκαιρίες πέρα από μία. Του αγώνα ο Ζαρός είναι μπροστά 0-2 και ο ποδοσφαιριστής του Γιούχτα κάνει φάουλ. Και στηρίχτη κυρίως αντεπιθέσεις ο Ζαρός. Μεγάλος παιχταράς ο Ξεκαρδάκης, τον εβλέπω. Τον εμάχησε κιόλας. Συνεχίζεται η επίθεση του Ζαρού. Να πάρουν ανάσα οι συμπαίχτες. Δεν προλαβαίνει και σημειωθεί offside από τον Γιάννη. Εδώ νεαρός ταλαντούχος προσφυριστής, πως τον εβλέπω εγώ. Είναι καλός, είναι πολύ καλός. Κινητικότατος, έχει στυλ, επομένως πρέπει να κοιτάξουν και προς τα κάτω οι ομάδες, οι μεγάλες ομάδες, Όφη, όλοι αυτοί, οι ομάδες της Super League 2, Super League της Γάμα. Να ρίξουν και ένα βέβαιο σε αυτά τα παιδιά, πως αξίζουν κάτι. Για να δούμε και Ελληνόπουλα σε ψηλότερο επίπεδο. Και εδώ και εκεί και σε κάθε αγώνα του τοπικού νομίζω ότι καλό να ρίχνουν μια ματιά και να αξιολογούν τα παιδιά, την προσπάθεια των παιδιών και τις δυνατότητες των παιδιών. Ο Ζαρός εδώ, Ζαρός. Κουράστηκε με τόσα γκάζια ο Ξεκαρδάκης. Το κατέχουν καλά το τοπικά. Πήρε ο Ξεκαρδάκης εδώ το σουτ. Έξυπνο για μια φορά ακόμα η αμυντική, αντιμετώπισαν εύκολα τον επιθετικό του Γιούχτα και ξανά μανάτι το ίδιο, λήξη, το σφύριξε τελικά ο κύριος Κρεπετός, 3 λεπτά καθυστερήσεων, 0-2 τελικό αποτέλεσμα στις Αγίες Παρασκευές, Γιούχτας. Γιούχτα Ζαρός.
γράψουν και οι κύριοι, και αυτό αξίζει ένα χειροκρότημα. Το να κουλθάς με τις παθερίτσες στην ομάδα, προφανώς τραυματίας είναι το παιδί. Αυτά, τέλος. Και αυτό εδώ να το βλέπαμε πιο συχνά θα ήταν καλύτερα, στον αγωνιστικό χώρο, έστω και αχρίαστο, ένα φορείο. Δεν κοστίζει τίποτα και μπορεί να είναι πολύτιμο. Αυτά, καλό βράδυ.